Δεν θα πω στην ονοματολογία όσων είσαστε εδώ απόψε, γιατί είστε πάρα πολύ και κινδυνεύω να ξεχάσω κάποιους και μετά να μην μισώ τίποτα πολύ ωραία να με διαγράψει. Χαίρομαι που είστε κοντά μου απόψε εδώ. Ειδικά θέλω να τιμήσω εκπροσώπους που είναι από τις άλλες πολιτικές οικογένειες. Αυτό με τιμά ακόμα περισσότερο, με την έννοια ότι τουλάχιστον λογοτεχνία μπορεί να ενώνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον Οικοδεσπότη και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Έχω μια ιστορία μέσα από αυτή τη διαδρομή και πάντα είμαι ευαίσθητος σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα κοντά στον κόσμο που υπηρετείτε για το καλύτερο και των ανθρώπων αλλά και της χώρας μας. Τώρα εγώ θα σας πω πράγματα για τη λογοτεχνία, διότι ό,τι και να πω μετά από όσα ακούστηκαν θα είναι πολύ φτωχά για μένα, για να τα πω. Δεν έχω αυτή την ικανότητα, αλλά θα πω τα πιο πολύ μεγάλα ευχαριστώ ότι ταλαιπώρησα μερικούς ανθρώπους που ήρθαν σήμερα εδώ να παρουσιάσουν το βιβλίο μου. Λυγίσαν τα γόνατά μου όταν ο Λιβάνης μου είπε ότι αυτοί θα είναι οι παρουσιαστές, ο Βασίλη το Βασιλικό, τη Ρένα τη Δούλου, που την γνωρίζω βέβαια, αλλά λυγίζουν τα πόδια μου γιατί πολύ δουλεύει και ταυτόχρονα έχει μια δική της φορτισμένη αξία. Τον Πλάνα, τον οποίο τον γνώρισα προφανώς μέσα από λίγα πράγματα, γιατί δυστυχώς ειδικά την ποιήση στην Ελλάδα δεν την τιμούμε τα τελευταία χρόνια όσο πρέπει. Θυμάμαι κάποτε που πήρα μια συνέντευξη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου όταν έβγαζα ένα περιοδικό του Άσμα των Ελληνικών, που είχε βγάλει ένα δίσκο τότε τους μήνες με την Αρμανιτά και ένα πολύ ωραίο δίσκο που τον είχαν ακούσει, που είχε πει, αν ρωτήσει τα παιδιά, δεν γνωρίζουν τον λαμπαστιό της Αγγλίκη, τι ότι υπάρχει. Αλλά το τραγουδάνε μέσα από το τραγούδι, χωρίς να ξέρουν ότι είναι ένας ποιητής σύγχρονος με τόση μεγάλη αξία κτλ. Και όταν το γνώρισα πριν από λίγες μέρες και συζήτησα και μου έκανε και μια ανάλυση του βιβλίου μου, τα περισσότερα δεν κατάλαβα για να είμαι ειλικρινής. Είχε και δικές του δυσκολίες για να την αντιληφθώ. Αν θέλω να πω δύο-τρία πράγματα και δεν θα σα ταλαιπωρήσω πολύ, θα σα πω λίγο για να χαλαρώσουμε περισσότερο. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία μου με τα βιβλία. Ήταν κάπου εκεί γύρω στο 2007, ένα βράδυ Σαββάτου. Ήταν μια τρελή διαδικασία του μυαλού με εκείνο το βράδυ, με πολύ φορτισμένη την ψυχολογική μου διαδικασία. Και εκεί στην τρέλα μου απάνω, είπα θα κάτσω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Και συνάντησα Κυριακή το Χάραμα να γράφω. Το άφησα, έμεινε στην άκρη αυτό και μετά από μερικά χρόνια, ξανά εκεί στο 2010, μετά το Καστελόριζο, δεν με έπαιρνε ύπνος. Λέω, Σκορίνη, ούτε σύνταξη θα πάρεις, δεν ξέρω πως σας δίνανε και δύσκολα τα πράγματα, μας είχαν φάει τα χρηματιστήρια τότε, οι επιχειρήσεις έκανε μία μετά την άλλη και τότε. Και λέω, δεν ξαναπιάνω αυτό το πράγμα που είχα στα χέρια μου. Και άρχισα να το γράφω μέσα σε δύσκολες ώρες βραδινές. Κάποια στιγμή, μ' ανέφθηκε και η γυναίκα μου, την οποία δημόσια θέλω να πάει στους άλλη μια φορά κάτι και στη γωνία, οπότε δεν μιλάει. Και έτσι είχα βάλει εμπάρκο γιατί λέω πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Για να είμαι ειλικρινής, το έγραφα για μένα τότε. Και δεν είναι θέμα εγωισμού, γιατί ποτέ δεν πήγαινε σε αυτή την τρελή ιδέα που είχα τότε ότι θα γράψω ένα βιβλίο, κάτι να γράψω, ότι θα μπορούσα και να το εκδώσω ποτέ. Ότι θα πήγαινε, θα έβγαλε τον εαυτό μου γυμνό στο αναγνωστικό κοινό. Το δούλεψα, το τελείωσα, το διάβασα μια, το διάβασα δυο, το διάβασα και τρεις. Σαν να μου άρεσε. Αλλά λέω αυτό αρέσει σε σένα. Πού πάνε να το βγάλεις, έρημε, θα φας γέλιο πολύ. Αν σας ομολογώ και γι' αυτό θέλω να καταλήξω κάπου μετά, γι' αυτό τα λέω αυτά. Εάν δεν είχα περάσει από το συνδικαλιστικό διάδρομο, όπου εκεί τρως πολύ ξύλο, τρως χαστούκια κάθε μέρα, κριτική, διάφορα πράγματα σε βρίζουνε, δεν θα τολμούσα να το βάλω, θα τρεπόμουν. Αλλά λέω, δεν πάει στο καλό. Άλλη μια φορά θα σε κουμπουριάσουν. Και βρέθηκαν τότε στον δρόμο, είναι εδώ απόψε και θέλω να τους ευχαριστώ και αυτούς δημοσίως, τα δύο αδέρφια, τον Γιώργο και τον Κώστα τον Σκηνιώτη, όπου πήραν αυτό το πόλεμο στα χέρια τους και μου το κάνανε βιβλίο, το εκδώσανε.
Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα αυτό το πράγμα που φτιάξα τότε να γίνουν περίπου 20 παρουσιάσεις όλη την Ελλάδα, να το πάρουν άνθρωποι που δεν γνώριζα ποτέ στη ζωή μου, να μιλήσουν γι' αυτό. Έφτασε στην τέταρτη χιλιάδα και μέσα από την αγάπη του κόσμου που μου έστειλαν κάποια γράμματα, κάποια μηνύματα, τα σχόλια κτλ. Η δύναμη αυτή μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω και στους αγκύματους. Με δύο λόγια, αν δεν είσαι εδώ απόψε, εγώ θα υπήρχα σαν συγγραφέας. Και μάλιστα όταν μια πρώτη συνέντευξη μου πήρανε για τους αγκύματους και μου είπε ποια είναι η σχέση σου με τους αναγνώστες ή τους αναγνώστες, είπα ότι είναι το κοινό μου άστι. Με αυτούς πορευόμαστε μαζί. Αλλά τα ανάγκα τα οφείλω όλα εγώ, το χρέο είναι δικό μου, δεν είναι δικό τους. Και για άλλη μια φορά, αυτή η τιμή που μου δίνεται και σήμερα είναι το πιο μεγάλο πράγμα, μου δίνει δυνατότητα να συνεχίσω. Το δεύτερο που θα ήθελα λίγο να τονίσω μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ακριβώς μέσα από την προσπάθεια να γράψω, προσπαθώντας να ειχνηλατήσω το κακό, συναντούσα δικές μου σκιές μέσα στους κακούς. Ειδικά τα βράδια. Έλεγα να το δικό σου είναι αυτό. Το έχεις. Και πιστεύω ότι είμαι λιγότερα κακός από ό,τι ήμουν πριν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και είπε και η Ρένα, και νομίζω και στο πρώτο και στο δεύτερο, προσπάθησα όσο μπορούσα, και το πιστεύω βαθιά αυτό, δεν ξέρω δηλαδή ποτέ θα γίνει αυτή η ουτοπία πράξη, αλλά πρέπει να ελπίζουμε ότι μπορεί αυτό το ανίκητο, ο μοναδικός στρατηγός που δεν έχει χτιστεί σε κανένα πόλεμο, είναι το εγώ μας. Εάν δηλαδή καταφέρουμε λίγο να το μετακινήσουμε μερικά κλικ πιο πέρα προς το εμείς και παραδώσει αυτό που λέω το εγώ, ένα λευκό διατάφυλλο στο εσύ, ο κόσμος μπορεί να γίνει διαφορετικός, να τον δούμε με ένα καλύτερο μάτι για τους επόμενους αιώνες. Το δεύτερο, το τρίτο σημείο που θέλω να πω είναι ότι πολλοί άνθρωποι μέσα από τη δική μου τη ζωή όπως την έχω περάσει και που αποτέλεσε και δικό μου κριτήριο στην εποχή του εγωισμού, του πιο μεγάλου εγώ κτλ. Φοβόμαστε να εκτεθούμε. Λέμε ρε παιδί μου τώρα, άντε να κάνω αυτό, να πω εκείνο, να γράψω κι αν γελάσει, να πω σε μια ωραία κυρία όπως είναι η Γεροβασίλη, ότι είμαι ερωτευμένος μαζί της, και αν με απορρίψει, και αν με απορρίψει, πώς θα το δεχτώ. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν δεν αυτό που έχουμε δεν κάνει κακό στον άλλον, μην φοβόμαστε να εκτεθούμε. Το πιο χειρότερο πράγμα είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι πολλές φορές πιο δυνατός και από το ίδιο το κίνδυνο το πραγματικό. Αυτό είναι που εμποδίζει πολλές φορές, μας βάζει φράγματα, δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω, εγώ δεν θα σας πω τι είναι η ακύμαντη. Ούτε τον όρο, τον είπανε καλύτερα από μένα, αλλά κυρίως επειδή πιστεύω ότι ήδη έχω ακούσει πολλές πλευρές και το πιο καλό πράγμα είναι συνήθως όταν ακούω τους παρουσιαστές να βλέπω τη δική τους οπτική γωνία. Γιατί αν ήταν μία, κατά την άποψή μου και συγγραφείς ήταν καλύτερα από μένα, θα ήταν ένα αποτυχημένο βιβλίο. Άρα ο καθένας μπορεί να βρει μέσα τον εαυτό του και να βάλει τη δική του πινελιά το πώς εννοεί ο καθένας το τι σημαίνει ακύμαντη. Μέσα από αυτή την αγάπη σας, είμαι στο τρίτο βιβλίο, δεν με αφήνει ο παπάς και κάποιοι άλλοι υπουργοί χρόνο καθόλου, αλλά το παλεύω. Είμαι στην 100η σελίδα. Θα σας πω το προσωρινό τίτλο, είναι «Ρογμές των ανέμων». Θεωρώ ότι θα είναι ίσως το πιο όριμο από τα τρία. Και ελπίζω ο Λιβάνης του χρόνου το καλοκαίρι να ξανακαταδεχτεί να το εκδώσει. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε πάντα καλά. Ελπίδα για μια καλύτερη ζωή και για μας και για τη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.